Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνήθως μιλάμε σε από το κείμενο. Αυτό θα κάνω και σήμερα, βέβαια, για να μην ξεπεράσω τον χρόνο. Αλλά σας μιλάω ειλικρινά πάρα πολλές φορές και από την έδρα και από αυτό το βήμα. Επειδή σας ακούω και ακούω με πολύ μεγάλη προσοχή τον κάθε συνάδελφο, πραγματικά απορώ, έχουμε καμιά σχέση με την πραγματικότητα? Ζούμε σε σχέση με αυτό που υπάρχει έξω από αυτή την αίθουσα? Γιατί αυτό που υπάρχει έξω δεν έχει καμία σχέση με αυτά που λέμε εμείς εδώ μέσα. Όποιος έχει επισκεφθεί δημόσιο νοσοκομείο γνωρίζει πάρα πολύ καλά και τι προβλήματα υπάρχουν και τι έλλειψη υπάρχουν και τι ανάγκες έχουν οι πολίτες, οι οποίοι πληρώνουν τη φορολογία τους για να έχουν ένα εθνικό σύστημα υγείας τέτοιο που θα είναι αξιοπρεπές και θα καλύπτει κάθε τους ανάγκη. Λέμε τώρα ότι το εθνικό σύστημα υγείας στην Ελλάδα είναι καλό αυτή τη στιγμή? Έχετε επισκεφθεί κανένα νοσοκομείο? Έχετε πάει? Ξέρετε πόσο κοστίζει η ιδιωτική υγεία? Ειλικρινά το λέτε αυτό? Έχετε πάει σε ιδιωτικό νοσοκομείο? Ίσως να μην έχουμε πάει ποτέ όλοι μας σε δημόσια νοσοκομεία και να πηγαίνουμε στα ιδιωτικά. Τότε ξέρουμε. Λοιπόν, συνάδελφοι, η κυβέρνηση Μητσοτάκη με τη γνωστή ιδεολειψία της, αλλά και με το μόνιμο κίνητρο εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων, συνεχίζει την αιμονική της επίθεση κατά της δημόσιας υγείας. Ακόμα και μέσα στην πρωτοφανή πανδημία, επέμενε στην ίδια πολιτική υποβάθμιση του ΕΣΥ που πήρε διαστάσεις εγκληματικής πρακτικής. Κανείς δεν ξεχνάει το ξέφρενο τύπου πάρτι των ανέλεγκτων και ανεξέλεγκτων απευθείας αναθέσεων δισεκατομμυρίων ευρώ, ακόμα και σε εταιρείες που στείλονταν και την προηγούμενη μέρα. Κανείς δεν ξεχνάει τι λέγατε και τι κάνατε με τη ΣΜΕΘ. Ούτε όμως και τι έδειξαν οι μελέτες για τα δεκάδες χιλιάδες θύματα. Το είπαν αρκετοί συνάδελφοι. Ούτε τι τράβηξε πραγματικά όλο το προσωπικό των νοσοκομείων της χώρας. Κανείς δεν ξεχνάει και τον αντισυνταγματικό παραλογισμό, την εκτροπή του υποχρεωτικού εμβολιασμού. Τώρα, μάλλον θεωρείτε πως πέρασε η μεγάλη φουρτούνα της πανδημίας. Έρχεστε λοιπόν εσείς οι ίδιοι, οι κακοί, οι καπετάνοι, να συνεχίσετε το έργο σας, φούλοι κυβερνητικές μηχανές, να ρίξετε το καράβι στα βράχια. Το καράβι βέβαια είναι το εθνικό σύστημα υγείας, το οποίο δεν θα αποδεχτείτε ποτέ. Αν μπορούσατε, θα το είχατε ήδη κατεδαφίσει. Για ένα τέτοιο νομοσχέδιο λοιπόν μιλάμε σήμερα. Άλλο ένα νομοσχέδιο με ημερημονία λήξης και είναι βέβαιο ότι μόλις πάψετε να είστε κυβέρνηση, θα καταργηθεί αμέσως όποια και αν είναι η επόμενη κυβέρνηση. Το φέρνετε μόνο και μόνο για να επιδείξετε ένα προεκλογικό δώρο στα γνωστά συμφέροντα της ιδιωτικής υγείας. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τι έγινε στη Θεσσαλονίκη με το ιδιωτικό θεραπευτήριο, το οποίο μέχρι για να προλάβουν να ανοίξει το θεραπευτήριο δεν λειτουργούσε το Δημόσιο Νοσοκομείο Υγείας. Ιδίως λοιπόν τα μεγάλα, με τα οποία έχετε δεσμούς και δεν μπορείτε να τα κρύψετε, και ενώ τα ιδιωτικά. Θέλετε να καταργήσετε την πλήρη και αποκλειστική απασχόληση των γιατρών ΕΣΥ, να καθιερώσετε γιατρούς μερικής απασχόλησης, να παγιώσετε τα τεράστια κενά και τις ατέλειωτες λίστες αναμονής. Ήδη ένας ολόκληρος μηχανισμός προπαγάνδας προσπαθεί να πει στην κοινωνία ότι δεν έχει άλλη λύση παρά να τα αποδεχθεί όλα αυτά. Να εθίζεται ο κόσμος στην όλο και κλιμακούμενη ανεπάρκεια του συστήματος υγείας. Επίσης, επεκτείνατε τη δυνατότητα των γιατρών του ΕΣΥ να ασκούν ιδιωτικό έργο. Κρατάτε τους μισθούς τους καθυλωμένους σε αναντιστοιχεία με τα προσόντα, το έργο και την προσφορά τους στα νοσοκομεία και τους λέτε: αν θες να έχεις κανονικά εισοδήματα, πήγαινε έξω στην αγορά, στην ιδιωτική πελατεία, να συμπληρώσεις ό,τι μπορείς. Δύο τουλάχιστον δουλειές, δύο τουλάχιστον ωράρια. Αλλά δεν σε φοβόμαστε γιατί θα αντέξεις. Και θα είσαι πάντα καλός και θα είσαι και πάντα αποτελεσματικός. Αυτός είναι πράγματι εντυπωσιακός επιτελικός σχεδιασμός. Εισάγεται στο ΕΣΥ και τα επιπληρωμή χειρουργία. Ο φιλελευθερισμός κραδένει προς την κοινωνία μία λέξη, τη λέξη δωρεάν, που την προσφέρει μάλιστα επιτιμητικά, που την προφέρει επιτιμητικά. Με μισόλογα βέβαια, αλλά με πολύ σαφήνεια λέει ότι αυτός που δεν έχει να πληρώσει, εντάξει, τελικά ας αποδεχθούν όλοι ότι δεν αξίζει και να έχει πλήρη περίθαλψη. Όλοι ξέρουμε βέβαια ότι το δωρεάν ούτως ή άλλως δεν υπάρχει. Γενιάς και γενιάς Ελλήνων έχουν πληρώσει με το παραπάνω φόρους για υποδομές που δεν τις είδαν ποτέ. Ζούμε σε μια χώρα όπου η ίδρυση των περισσότερων νοσοκομείων βασίστηκε σε ιδιωτικές δωρεές. Εξαίρεση είχαμε μόνο με την αναλαμπή της ίδρυσης του ΕΣΥ από την πρώτη ακόμα τετραετία του ΠΑΣΟΚ. Επίσης, όλος αυτός ο κόσμος πληρώνει διαρκώς και τις εισφορές του στα ασφαλιστικά ταμεία για να έχει τάχα την δωρεάν πρόσβαση. Όλοι αυτοί λοιπόν το χρέος τους το έχουν κάνει. Αλλά ασόψονται οι κυβερνητικές διαχειρήσεις. Τελευταία ασόψονται και οι δανειστές, τα μνημόνια και το PSI. Εδώ λοιπόν πάει η παροιμία, εκεί που τους χρωστάμε, τους πήραμε και το βόδι.
Δεν θα προχωρήσω σε παραπάνω λεπτομέρειες για τη ληστρική διαχείριση των κόπων ενός ολόκληρου λαού επί τόσα χρόνια, γιατί φοβάμαι ότι κινδυνεύω να κατηγορηθώ για λαϊκισμό. Επανέρχομαι στο νομοσχέδιο. Δεν υπάρχει ούτε ένας φορέας της δημόσιας υγείας που να έχει εκφραστεί θετικά για έστω και ένα σημείο αυτού του νομοσχεδίου. Αυτό είναι ένα εντυπωσιακό κατόρθωμα. Θα αντιμετωπίσουμε βέβαια πάλι τον γνωστό επικοινωνιακό παραλογισμό του φιλελευθερισμού, αφού όλοι διαφωνούν, άρα έχουμε δίκιο. Καθόλου πρωτότυπο αυτό, γιατί αυτό χρησιμοποιεί πάντα όταν είναι κατάφορα αντικοινωνικός. Ή μάλλον, για να είμαι ειλικρινής, υπήρξε μία, μόνο μία φωνή υποστήριξης, μεμονωμένη αλλά δικαιολογημένη. Έρχεται από μια μικρή ελίτ καθηγητών γιατρών που υπηρετούν στα νοσοκομεία και εκφράζει τα συμφέροντά τους και τις ευχαριστίες τους, αφού φαίνεται σκανδαλώδεις ευνοϊκές ρυθμίσεις για τη δυνατότητά τους να ασκούν ιδιωτικό έργο. Αν δεν κάνω λάθος, έχω την εντύπωση ότι και η κυρία Γκάγκα, στην οποία χρεώνεται το νομοσχέδιο, ανήκει και η ίδια στην εκτός υπουργικών καθηκόντων της ζωή, σε αυτή την κατηγορία. Αν κάνω λάθος, ζητάω συγγνώμη από την κυρία Γκάγκα για την αναφορά. Κλείνω. Συνήθως μετέχουμε στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, όπου μπορούμε με συγκεκριμένες προτάσεις να κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση των νομοσχεδίων. Εδώ θεωρώ ότι δεν υπάρχουν τέτοια περιθώρια. Η μόνη πιθανή βελτίωση είναι η απόσυρση του νομοσχεδίου σήμερα, εδώ και τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Έχω εκπλαγεί με τους χρόνους. Μακάρι, καλό είναι αυτό, κύριε Σκουλέτη, είπα εγώ την κακό. Απλά έχω εκπλαγεί. Και καλείται στο βήμα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Βασιλής Βιλιάρδος.